Με την κατάθεση του υπεύθυνου θεάτρων και συγγενή του Πέτρου Φιλιππίδη συνεχίστηκε η πολύκροτη δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Ο μάρτυρας δήλωσε πως πιστεύει στην αθωότητα του κατηγορούμενου και απέδωσε τις καταγγελίες στη Ζήλια. Ως μια κοπέλα νευρική με επιτακτική συμπεριφορά, περιέγραψε την πρώτη μηνύτρια συγγενής του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στο θέατρο Ήβη την περίοδο που ο ηθοποιός κατηγορείται ότι τη βίασε. Ο μάρτυρας, ο οποίος έχει προταθεί από την πλευρά της υπεράσπισης, κατέθεσε ότι είχε δει δύο φορές την καταγγέλουσα να έρχεται στο θέατρο για να παρακολουθήσει πρόβες. Την είχα δει δύο φορές στο θέατρο Ήβη. Τις είχα ανοίξει εγώ το 2008. Κατάλαβα ότι παρακολουθούσε πρόβες. Μου είπε: Θέλω να δω τον Πέτρο. Άνοιξε μου, με περιμένει. Μου το είπε με νευρικό τρόπο. Την έβαλα να καθίσει στη 13η σειρά έξω-έξω. Όταν το είπα στον Πέτρο, εκείνος έδειξε δυσφορία. Μου είπε: Τι θέλει τώρα, έχω πρόβα. Βάλε τη στις πίσω θέσεις. Τρελό παιδί είναι. Πάει στη δραματική σχολή. Άσε το. Εάν είχε βιαστεί, είναι πέραν βέβαιων ότι θα φώναζε. Είναι πέραν βέβαιων ότι θα αντιδρούσε. Είναι πέραν βέβαιων ότι θα κατήγγειλε το περιστατικό. Και όμως ο μάρτυρας είπε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έγιναν. Η συμπεριφορά της ήταν απόλυτα φυσιολογική, ήρεμη και σε ευχάριστη διάθεση. Ο μάρτυρας είπε στους δικαστές ότι δεν πιστεύει καμία από τις καταγγελίες σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη και τις απέδωσε στη Ζήλια. Μιλήσατε με τον κατηγορούμενο όταν άρχισαν οι καταγγελίες? Τον πήρα τηλέφωνο. Μου λέει: Ό,τι ακούς δεν ξέρω τίποτα. Είναι ψέματα. Θέλουν να με διαλύσουν. Εγώ να σας πω, δεν πίστεψα τίποτα. Τον ζήλευαν πολύ γιατί ήταν για πολλά χρόνια πρώτο όνομα. Οι σχέσεις του με τις ηθοποιούς πώς ήταν? Πάρα πολύ καλές. Εκτός από τις πρόβες. Εκεί έβαζε τις φωνές. Αυτό συμβαίνει με όλους τους σκηνοθέτες. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι με εμπτό σε σχέση με τις γυναίκες. Το δικαστήριο αποφάσισε μετά από αίτημα της εισαγγελέως να καλέσει ως μάρτυρες τις ηθοποιούς Ζέτα Μακρυπούλια, Θάλια Ματίκα και Αλίνα Κοτσοβούλου, οι οποίες ήταν παρούσες στις πρόβες στο θέατρο Ήβη. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης θα κληθούν ως μάρτυρες ο Τάσος Χαλκιάς και η Ράνια Σχίζα. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 4 Οκτωβρίου.